μόνο τους κρόκους, τρεις ολόφρεσκους κρόκους. Τη φωτιά μου δεν τη σβήνω. Ωραία. Έλα, Λίτσα, μου πιάσε με ένα μπολάκι, αγάπη. Έλα, παιδί μου. Έβαλα το ασπράδι. Συνηθισμένη από τις μαρέγγες. Λοιπόν, μέσα ο κρόκος, κρατάω τους κρόκους και το ασπράδι χωριστά. Κάντε το μια ωραία ομελέτα με ασπράδια, κάντε το ωραίες μαρέγγες που είναι και εύκολες. Είναι και διαιτητικό. Και δεν πάνε και χαμένα. Ναι, βέβαια, τα ασπράδια τα χρησιμοποιούμε. Διαιτητικό, όσοι κάνουν διατροφή τρώνε πρωτεΐνη, πολύ ασπράδι αυγού. Λοιπόν, και χωρίς λιπαρά. Μέσα αυτό. Μην το πετάξεις το νεράκι, αγάπη. Okay, μπράβο. Εδώ, κάτσε να τα γυρίσουμε λίγο. Να ροδίσουν κιόλας. Έχω λοιπόν εδώ την κρέμα μου μαζί με τους κρόκους. Κάτσε να πιάσουμε και ένα σύρματα. Να, μία κρέμα. Εδώ. Το μάτι, βλέπετε, το έχω αναμένο. Δεν το έχω σβήσει ακόμα το μάτι μου. Το μάτι των ζυμαρικών. Μία κρέμα με τρεις κρόκους. Θέλω να μου πιάσεις, αγάπη, περίμενε. Χτύπα εσύ αυτό εδώ. Γιατί χρειάζομαι τώρα ένα φρέσκο ζωμό ψυγείου κότας. Δίνει τέλεια. Μπορείτε να βάλετε και. Πώς το λένε, και βοδινού. Αλλά και η κότα δίνει τέλεια γεύση. Έχεις κρατήσει λίγο νεράκι, θα κρατήσω εγώ εδώ στην κατσαρόλα. Πετάω το νερό, παιδιά, και κρατάω λίγο νεράκι κάτω. Ελάχιστο νεράκι κάτω στην κατσαρόλα μου. Τώρα είναι μεγάλη η κατσαρόλα εδώ, χάνεται το νερό. Θα ρίξω μέσα το σπιτικό ζωμό κότα της Γνώρη. Είναι σαν να έχετε φτιάξει μόνες σε ένα σπιτικό ζωμό, αλλά έχετε γλιτώσει όλη την ταλαιπωρία. Με ωραία υλικά, γι' αυτό και βγάζει τέλεια αρώματα και λιώνει πάρα πολύ εύκολα και δίνει τέλεια γεύση σε όλα τα φαγητά, σε όλες τις σάλτσες. Ανακάτεμα, να λιώσει. Βλέπετε, λιώνει αμέσως. Εδώ μέσα λοιπόν, γι' αυτό γίνονται και τόσο νόστιμα, παίρνει τη γεύση από το ζωμό που λιώνει και είναι σαν να έχεις βράσει με κοτόπουλο. Μόλις λιώσει λοιπόν ο ζωμός μου καλά, θα ρίξω μέσα τα μακαρόνια μου με τα λίγα νεράκια που στάζουν. Γιατί το κρατάς το νεράκι? Το κρατάω το νεράκι για να διαλύσω το ζωμό μου και να πάρουν τα μακαρόνια μου τη γεύση του κοτόπουλου και όλα αυτά τα μυρωδικά που έχει μέσα. Κάτσε να βγάλουμε τα κεφτεδάκια γιατί είναι έτοιμα. Έπιασα το δαχτυλάκι με το μικρό. Καϊκές. Όχι, δεν λοιπόν, πίνει το νεράκι εδώ. Το βλέπετε ότι έχει πιει όλο το νερό του. Αμέσως, ε. Μόλις πιει όλο το νερό του, αγάπη, σβήσε το μάτι τώρα. Σβήσε το μάτι. Σβήνουμε το μάτι. Ρίχνουμε και λίγο τυρί μέσα στα αυγά με την κρέμα και όλο αυτό τώρα θα έρθει και θα πέσει εδώ στο μάτι το ζεστό, που είναι ζεστό ακόμα. Και θα κάνουμε ένα ωραίο ανακάτεμα γρήγορα. Άρα δεν βάζεις και με τη ασπράδια. Όχι τα ασπράδια, μόνο τον κρόκο. Τρεις κρόκοι και μία κρέμα γάλακτος. Με τη ζέστη, μπράβο, κοίτα εδώ πως σπίζει. Γιατί ψήνεται το αυγό με τη θερμότητα που έχει αναπτύξει εδώ πέρα μέσα η κατσαρόλα. Γι' αυτό λες μην βράσετε πολύ. Έτσι, μπράβο. Μέσα λοιπόν θα πέσουν τώρα και τα κεφτεδάκια μου. Και θα μου ρίξεις, αγάπη, και λίγο τυράκι ακόμα πάνω και κοιτάξτε τι ωραίο που γίνεται. Oh. Κρεμώνει τέλεια. Είναι από αυτά τα φαγητά, ρε παιδί μου, που άμα να αρχίσει να τρώσει, δεν σταματάς τώρα. Αυτό είναι τέλειο. Και αν θέλετε και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο και έχετε ένα τέλειο φαγάκι από αυτό που αναστενάζουν όλοι μόλις μπει στο τραπέζι. Εύκολο, γρήγορο και αρκετά Φοβερή οικονομικό. Καρβονάρα. Έλα, Σπύρο μου, λίγο να δοκιμάσεις. Έλα, ρε Σπυράκι, εδώ. Έλα λίγο να σου δώσω. Και λίγο μαϊντανό μέσα που του πάει πάρα πολύ. Φοβερό φαγητό. Και βλέπετε τι ωραία έδεσε. Έβαλα αρκετά υγρά μέσα. Έδεσε πολύ η κρέμα μου. Με τη ζέστη των μακαρονιών και με τη ζέστη. Από εδώ δώστε, που είναι ζεστά. Τώρα αυτά εκεί πάνω έχουν γίνει κόκαλο. Τα μακαρόνια, παιδιά, να ξέρετε. Να κάνετε την καρπονάρα στα αγόρια σας. Τα σερβίρουμε πάντα ζεστά. Μόλις βγάλουμε την καρπονάρα, οποιοδήποτε ζυμαρικό, μην το αφήνετε να με στέκετε γιατί γίνεται κόκαλο, εντάξει. Αυτό έτσι που είναι κρεμμένο και κολλάει η κρέμα πάνω στο ζυμαρικό και γίνεται τέλειο με μικρά πεντανόστιμα κεφτεδάκια. Τέλειο, Αργυρούλα μου. Υπέροχα. Λιτσάκι μου, σερβίρω και έρχομαι. Καλώς το. Τέλεια. Σπύρο, είσαι έτοιμος, ε. Ωραίο, ε. Έχουμε και τρία καλάθια να δώσουμε στις φιλενάδες μας. Είπαμε. Όχι, μα με ειδοποιούν τα κορίτσια μου. Δεν έχεις ακουστικά εσύ, τα λένε σε μένα.